της εξ αρχής ότι δεν είμαι άνθρωπος που αφαιρώ από την κυβέρνηση προηγούμενη το τι έκανε και το τι κάνουμε εμείς, οπότε με αυτή την έννοια θα ζητήσω μια πιο δίκαιη τοποθέτηση, ένα θεωριστήριο. Προφανώς ο ΤΑΠ είναι μια συμφωνία η οποία έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση και επικυρώθηκε στο Βουλή το 2013. Και από εκεί και πέρα, το 2015, από εκεί θεωρώ ότι μας ανήκει. Διότι το 2015, κατά σύμπτωση, ήμουν ο Υπουργός Οικονομίας που υπέγραψε όλες τις αδειοδοτήσεις του ΤΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Άρα ο ΤΑΠ αδειοδοτήθηκε σε χρόνο ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το έργο του 2016 και σήμερα που μιλάμε έχει χτιστεί το 55% του ΤΑΠ στην Ελλάδα. Με αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι είναι άδικο η κριτική ότι υπήρξε οποιαδήποτε καθυστέρηση. Το αντίθετο, το έργο έχει προχωρήσει δημοσιακά. Έχει προχωρήσει δημοσιακά και η κυβέρνηση προφανώς, αυτά είναι στρατηγικά έργα, φαντάζομαι ότι δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, φαντάζομαι και οι κυβερνήσεις και οι δημοσιογράφοι και όλοι προφανώς από συνέχεια και δεν συζητάμε σε αυτό το επίπεδο. Δόξα τω Θεώ, έχουν πάρα πολλές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές με την Δημοκρατία. Έχω θέματα να γεμίζω τις ομιλίες μου χωρίς να χρησιμοποιώ. Λοιπόν, τώρα. Τέθηκε ένα θέμα με τα γρεβενά. Νομίζω ότι φάνηκε καθαρά την ομιλία μου ότι εμείς ακολουθούμε κάποια τεχνικο-οικονομικά δεδομένα. Με πολύ σαφήνεια, αυτά είναι τα τεχνικο-οικονομικά δεδομένα. Η εταιρεία που τα κατασκευάζει, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που δανειοδοτεί, αυτή επεξεργάζεται τα τεχνικο-οικονομικά δεδομένα και χωρίς αυτά ούτε μπορεί να προχωρήσει ένα έργο χωρίς ανάλυση κόστους ωφέλους, ούτε θα δανειοδοτηθεί προφανώς εάν δεν. Συνεπώς, νομίζω ότι ως προς αυτό ακολουθήσαμε μία πολύ αυστηρή διαδικασία και γι' αυτό το λόγο η βέλτιστη λύση που βρέθηκε για τα γρεβενά και θα υλοποιηθεί το έργο είναι αυτή που παρουσιάζεται στη σχετική μελέτη της εταιρείας που έχει φτιάξει. Αντίστοιχο νομίζω είναι και η απάντηση στις κριτική που έγινε για το πόσο κοστίζει το έργο και τι δεν κοστίζει και πόσο θα είναι στην πλήρη του ανάπτυξη και αυτά τα χρήματα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι επειδή έχει και χρήματα από το ΕΣΠΑ που περνάνε από πολύ αυστηρά διαδικασίες έγκρισης και δανειοδότηση από την ΕΤΕΠ, συνεπώς νομίζω ότι πρέπει να αποδεχτούμε τα πράγματα με βάση την τεχνικο-οικονομική βάση. Τώρα, για το χρονοδιάγραμμα του έργου, σας υπενθυμίζω ότι η ΟΤΑΠ θα τελειώσει το 2020. Δεν υπάρχει θέμα νωρίτερα να συμβεί κάτι. Εμείς το χρονοδιάγραμμα όπως τέθηκε αναφέρεται στην έναρξη παράλληλα σε όλες τις περιοχές που θα έχουν διασύνδεση. Αυτό υπογραμμίζω, δεν υπάρχει προτεραιότητα καμιάς περιοχής από αυτές τις περιοχές που παίρνουν αναμονή από τον ΤΑΠ, άρα δεν υπάρχει καμία, παράλληλα θα γίνω με βάση το πρόγραμμα της ΔΕΠ, της ΔΕΔΑ, όλα τα έργα στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Άρα δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης. Παρακούω, υπάρχει μια, θα έλεγα, να υπενθυμίσω ότι η ΔΕΔΑ είναι δημόσια επιχείρηση, αφορά κάποιο και το κοινωνικό όμιλο όπως υπονοήθηκε, ο οποίος εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία. Να εξηγήσω κάτι τώρα για την ενεργειακή φτώχεια και τα θέματα που τέθηκαν τον κύριο Τσικαλάκη σχετικά με τη ΣΑΠ και τέθηκε ξανά και από τότε στο τέλος των συζητήσεων. Οι ΑΠΕ σήμερα παράγουν 29% της ενέργειας στην Ελλάδα. Άρα έχουμε πετύχει το στόχο μας με το
θυμίζω ότι ο στόχος για το 2030 σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι 35% τελικά. Ο εθνικός μας στόχος θα είναι το ευρωπαϊκό για το 2030. Θα υποβάλουμε το εθνικό σχέδιο στους επόμενους μήνες για το 2030. Προσδοκούμε ότι θα είμαστε κοντά στο 50% απάνω. Αυτός είναι ο εθνικός στόχος που προτείνουμε. Θα γίνει μεγάλη διαβούλευση, μεγάλη συζήτηση, δεν θα φτιαχτεί το ενεργειακό σχέδιο, θα πάει τρεις φορές στη Βουλή για διαβούλευση, όλοι οι φορείς θα συμμετέχουν, αλλά η κεντρική ιδέα είναι η μεγάλη ενίσχυση των άνθρωπων. Το δεύτερο που έχει να κάνει με το πώς θα πάμε σε αυτές την επέκταση των ΑΠΕΚ. Μέχρι στιγμής, όπως ξέρετε, έχουν πετύχει τους στόχους μας. Για να ανανεώσουμε στο PSNA, διασύγεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ήταν το φωτοβολταϊκά που γίνανε από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ο δεύτερος κύκλος έγινε από τα αεολικά και ολοκληρώνεται από τα αεολικά, καθώς θα γίνουν επενδύσεις περίπου 1,2 δις υπολογίζουμε στα αεολικά μέχρι το 2020. Εν τούτης, εισάγαμε μια καινούργια έννοια με την οποία επιδιώκουμε ένα τρίτο κύκλο επενδύσεων στη ΣΑΠΕ που είναι μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων, το νομοσχέδιο που ψηφίσαμε δηλαδή πριν από ένα μήνα στη Βουλή, πριν από λίγες μέρες. Και το οποίο ανοίγει τη δυνατότητα παραγωγής ΑΠΕ για το σύνολο των καταναλωτών της χώρας. Είτε πρόκειται για μια αγροτική κοινότητα, είτε για ένα συνεταιρισμό, είτε για μια ομάδα θερμοκηπίων, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία που μπορούν να συνασπιστούν άλλα 3-4 μέσα στην πόλη και να κάνουν ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας και να συνψηφίσουν το ρεύμα τους, την κατανάλωση της παραγωγή τους, πουλώντας πιθανότερο όποιο πλεόνασμα. Άρα ανοίγουμε ένα πεδίο στο οποίο προσδοκούμε ότι θα υπάρξουν μεγάλες τομές και θα έχουμε ένα τρίτο μεγάλο κύκλο επενδύσεων αποκεντρωμένα πλέον σε ενεργειακές κοινότητες, με ισχυρή τοπικότητα και με ισχυρούς κανόνες δημοκρατίας, καθώς οι ενεργειακές κοινότητες προβλέπεται να έχουν μια... Είναι πολύ απλές στην ίδρυση, στη δομή τους, στη διαδικασία. Προβλέπονται αρκετά κίνητρα για αυτές και ταυτόχρονα έχουμε ισχυρά κανόνα δημοκρατίας. Το λέω αυτό διότι οι ενεργειακές κοινότητες φτιάχνουμε όχι μόνο για να απελευθερώσουμε όλο το σύστημα και μπορούν οι πάντες να παράγουν την ενέργειά τους και επειδή πιστεύουμε ότι οι ΑΠΕ θα γίνουν ακόμα πιο οικονομικές. Να υπενθυμίσω ότι τέλειωσε ο κύκλος των εγγυημένων τιμών. Από τούτο και εφεξής δεν θα υπάρξουν ξανά εγγυημένες τιμές στις ΑΠΕ, ούτε στα φωτοβολταϊκά, ούτε στα αεολικά. Έκλεισε αυτός ο κύκλος. Όλη η παραγωγή ΑΠΕ από τούτο και εφεξής, οι νέες επενδύσεις, θα μπαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Επαναφέρω όμως το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων, γιατί συνδέεται και με την αντιμετώπιση ενεργειακής πτώχειας. Οι ενεργειακές κοινότητες προνομιακή θέση θα έχουν ήδη, οι οποίοι προβλέπεται να έχουν μια ενεργή παρουσία σε ενεργειακές κοινότητες. Ένας Δήμος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενεργειακή κοινότητα για την αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας, επειδή μπορεί ο Δήμος να παράγει ενέργεια και να συνδέει τα ρολόγια των ευάλωτων νοικοκυριών που θέλει να στηρίξει με τη συγκεκριμένη παραγωγή ενέργειας. Άρα, η αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας, πέρα από τις παρεμβάσεις του κράτους και το κοινωνικό τιμολόγιο που αναμορφώσαμε με πρόθεση να φτάσει στο 70%, η έκπτωση για αυτούς που παίρνουν εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης, αποκτά και ο Δήμος την δυνατότητα να ασκήσει πολιτικής και σε θέματα της ενεργειακής φτώχειας. Θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, είναι μια στιγμή στην οποία νομίζω ότι γίνεται ένα μεγάλο βήμα. Δεν χρειάζεται ούτε να πολιτικολογήσουμε πολύ πάνω σε αυτό. Είναι ένα πράγμα που πήρε το δρόμο του και καλό είναι να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους με την αυτοδιοίκηση, τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν, που ανέκρισαν τους προβληματισμούς τους, διότι θεωρώ κάθε ανοιχτή διαδικασία, κάθε γόνιμος διάλογος,
μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. Και γι' αυτό σας ζητάει κύριε Δήμαρχε από την αρχή, όπως και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη σημερινή πρωτοβουλία, για να πούμε τα πράγματα στη θέση τους. Διαπίστωσα όμως ότι και σήμερα μέσα από τις τοποθετήσεις, ξέρετε, το χειρότερο είναι να λέμε τη μισή αλήθεια και να αποκρίνουμε εκεί που βρίσκεται η αλήθεια. Ξεκινάω για να το καταλάβουμε άπαντες. Το 2013 έχουμε τη διακρατική συμφωνία. Τότε 18 πόλεις της Ελλάδος στην πρώτη φάση φροντίζουν στο δικό τους το ΕΣΠΑ να εγγράψουν ότι ενδιαφέρονται για φυσικό αέριο. Όχι από τον ΤΑΠ, από οπουδήποτε. Μην μπερδεύεστε. 18 πόλεις της χώρας στην πρώτη φάση που φάνηκε το προηγούμενο διάστημα ήταν από το 2013 στο σχεδιασμό του δικού του ΕΣΠΑ 2014-2020 να πάρουν και να κάνουν δίκτυα για το φυσικό αέριο, όχι από τον ΤΑΠ, από οπουδήποτε. Το 2013 από τη Δυτική Μακεδονία δεν υπήρχε καμία αναφορά. Καμία πρόβλεψη, ούτε ένα ευρώ, κανένας κωδικός, καμία λέξη αέριο. Το καταλάβαμε. Το δεύτερο. Βεβαίως εγώ είμαι ο άνθρωπος που αναγνωρίζει ότι η δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει συνέχεια. Και επικροτώ όταν θέσεις ευθύνης στη δημόσια λειτουργία έχουν συνέχεια. Αλλά η συνέχεια πρέπει να είναι και συγκεκριμένη. Υπήρξε μία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως ακούστηκε και εδώ, όπου δεν προβλεπόταν και δεν διεκδικούσαμε να πάρουμε αέριο. Και ότι ήταν ο αγωγός διέλευσης. Το είπε ο πρώην δήμαρχος, ήταν δήμαρχος τότε. Αφήστε να ολοκληρώσω. Η απόφαση αυτή έγραφε. Μην διακόπτετε, παρακαλώ. Κύριε Σαββόπουλο. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει παροχή. Να μην λέτε ανακρίβεια. Κύριε Σαββόπουλο, αφήστε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Λίγο την απόφαση. Ό,τι δεν μας ικανοποιεί. Παρακαλώ, κύριε Σαββόπουλο. Δεν πρέπει να λέτε ανακρίβεια. Στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έλεγε ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχει αναμονή. Που έγινε στην Πτολεμαϊδα. Και κάποιοι περιφερειακοί σύμβουλοι που είναι σήμερα μαζί σα. Δεν την ψήφισα. Αυτή την εισήγηση. Για να σας την δώσω αύριο, το περιφερειακό σπίτι. Θα σας βοηθήσω, κύριε Σαββόπουλε. Διότι τα στασίδια έχουν και κόστος όταν τοποθετούμαστε και θα τα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, το 2013 λοιπόν έχουμε αυτό. Μπορείτε να μας πείτε ή κάποιος εδώ, αν ένα πολιτικό πρόσωπο πήγε ποτέ στη ΔΕΠΑ, στη ΔΕΒΑ, στο ΔΕΣΦΑ, δεν ξέρω πού, που λέτε εμείς, τι γίνεται με το αέριο. Θέλουμε αέριο στη Δυτική Μακεδονία. Κανείς. Δεύτερο. Και εδώ τώρα κύριε Σαββόπουλε σας βοηθώ. Αναρωτιέμαι πράγματι γιατί αυτή η διακοπή είναι. Κυρία Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου παρακαλώ. Ο πρώην περιφερειάρχης. Ο πρώην περιφερειάρχης. Ο επικεφαλής της παράταξης σας κύριε Σαββόπουλε. Ερωτήθη για το συγκεκριμένο θέμα. Και είπε γιατί να πάω στη ΔΕΠΑ και στη ΔΕΔΑ, δεν είχα αέριο. Όπως πηγαίνει ο κύριος Καρυπίδης και κάνει δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή εγώ, που από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν βαρεθεί να με βλέπουν στο Υπουργείο Ενέργειας, στη ΔΕΠΑ, στη ΔΕΔΑ, είχα αέριο και πήγαινα. Είχατε τον αγωγότα. Δηλαδή το 2013, το 2014 δεν θα περνούσε εγώ αγωγότα που παίρνει ότι είναι δικό σας έργο. Δεν είπε κανένα στη δικό μας έργο. Η δημόσια διοίκηση, κύριε Καρυπίδη, πρέπει να καταλάβετε. Αφήστε, Λοιπόν. Μην είστε μικρόψυχοι. Είστε πολύ μικρόψυχοι. Κύριε Σαββόπουλε, είστε εκτεθειμένοι. Θα παρακαλέσω όλους σας. Κύριε Περιφερειάρχη, παρακαλώ. Θα παρακαλέσω όλους σας να τηρηθεί η διαδικασία. Κύριε Σαββόπουλε, διακόπτεται λαθασμένα. Και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζετε. Άρα, εγώ δεν λέω να συγχωρείτε, σταματάω, αλλά δεν κάνω απόλυτα. Αν τη λέει ο κύριο Δαγκή, σαν εκδήλωση, δεν είναι σωστά. Αλλά θα σα πω κάτι. Είστε 4 χρόνια περιφερειάρχης, μην το ξεχνάτε. Μόνο όλοι δεν θυμάστε που την είπε ο Δαγκή. Εμεί κάναμε την πρώτη δίκαια που σα λέω. Επειδή και την άλλη. Αυτό πρέπει να λέω. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι αγενές. Είναι αγενές αυτό που γίνεται. Λέω, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω. Συνεχίστε κύριε Περιφερειάρχη. Να μην τον ακούσουμε. Βεβαίως να τον ακούσουμε. Διακοπτόμενο δεν γίνεται. Οκ. Δεν με ρώσεις αυτό το θέμα. Έχουμε καταλάβει όλοι. Αυτό λοιπόν για την πρώτη φάση του 13 της 18 πόλης και για τόσα ακούστηκαν μέσα στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη περιοχή.
Τις διαδικασίες που ακολουθήσαμε είναι σε έγγραφα, θα τις καταθέσετε πλέον στη διάθεσή σας, κύριε Πρόεδρε, που θα τις δώσετε στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Για τα δίκτυα φαίνεται ξεκάθαρα και με τις διασφαλίσεις που υπάρχουν και τις εγγυήσεις ότι θα γίνουν ταυτόχρονα με τα δίκτυα που θα γίνουν σε αυτές τις 18 χώρες που δουλέψαμε το 2013, όταν εδώ δεν υπήρξε καμία παραμικρή ενέργεια. Άρα αρχές του 19 έχουμε την κατασκευή των πρώτων δικτυών. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία πήγαν από τον πρώην Δήμαρχο είναι διασφαλισμένα. Δεν νομίζω να φτάνουν όμως. Εντάξει, τώρα εδώ είναι. Φαίνεται εγώ. Πολύ λίγα λεφτά. Θα σας πω κάτι. Δεν είμαι εγώ φορέας ενωπίσης. Τώρα θα πω εσείς. Η ΔΕΔΑ θα το κάνει, αυτά ζητάει. Και από αυτό θα πάρει τη σύνδεση. Όλοι το γνωρίζουν ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Όλοι θα πρέπει να διακόπτουμε, κύριε Χατζημανίδη. Η ΔΕΔΑ που θα υλοποιήσει τα δίκτυα βάσει των χιλιομετρικών αποστάσεων που δώσατε όλοι οι Δήμοι. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμα, τι σας δώσατε τα στοιχεία. Έκανε λοιπόν βάση της χρονομετρητικής μελέτης και των δεδομένων που έχει, τους υπολογισμούς, και είπε αυτός είναι ο προϋπολογισμός. Και ζήτησε από εμάς τα 12,6. Παρακαλώ, σχετική ησυχία δεν υπάρχει, να ακούγεται μόνο μιλό. Κύριε Πρόεδρε. Μου κάνει εντύπωση. Πάντως η Δημοτική Συμβούλια οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ πειθαρχημένη. Το υπόλοιπο ακροατήριο δεν ξέρω για ποιο λόγο διακόπτει. Λοιπόν, άρα αυτά για τα δίκτυα, αυτά για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και για όλα τα επιμέρους ζητήματα τα οποία τέθηκαν ως προβληματισμοί. Και αυτό που ξέρεσε να πει ο Υπουργός, που φαίνεται δηλαδή το πώς είναι αντιληπτά κάποια πράγματα στις πολιτικές που αναπτύσσουμε και στο δίκαιο που επιφέρουμε σε μια περιφέρεια που αντιλήθηκε επί δεκαετίες. Το ελληνικό τυπολόγιο. Με ξαφνιάζει να πω κοινοβουλευτικούς να λένε ότι είναι για ένα χρόνο. Ξεχνιάζομαι. Γλύβομαι. Ξέρετε πόσα νομοθετήματα χρηματοδοτικού πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατέτωσε, δεν είμαι κοινοβουλευτικός, αλλά αναγκάστηκα να γίνω και κοινοβουλευτικός και τροπολογίες να ετοιμάζουμε και αδικίες να αποκαθιστούμε και το λέω και δημόσια. Ό,τι δώσαμε με τροπολογία, με νομοθετικές ρυθμίσεις στη σημερινή κυβέρνηση, πέρασε μέσα από το κοινοβούλιο. Το είπα και στην ΕΠΕ, δεν το λέω εγώ, που από την πρώτη στιγμή λέω και στους συναδέλφους μου, πρέπει να κάνουμε μία ομάδα νόμο παρασκευαστική και να ετοιμάζουμε νομοθετήματα και να τα πηγαίνουμε στο κοινοβούλιο. Και όχι να βγαίνουμε κατόπιν να είμαστε ουραγοί των εξέλιξεων για να διαμαρτυρώματα. Για να είμαστε ωφέλιμοι. Και η αξιοπιστία που έχουμε αποκτήσει είναι με δουλειά. Και δεν έγινε απεξιογραφία με τους δικούς μας τους ανθρώπους. Με τους δικούς μας εργαζόμενους. Χωρίς ένα ευρώ δημοσιονομικό κόστος. Το ειδικό τιμολόγιο λοιπόν είναι νόμος του κράτους. Τις επόμενες ημέρες βγαίνουν οι υπουργικές αποφάσεις. Δεν θα μπορούσαν στο νόμο να είναι τρεις σελίδες που καθορίζουν συγκεκριμένα πράγματα. Και να το ξεκαθαρίσουμε, νομίζω ο υπουργός θα έπρεπε να τα πει. Αλλά θα πω εγώ. Εδώ είναι και οι αιτιολογικές εκθέσεις, εδώ είναι όλα, εδώ είναι και η συζήτηση και το λοιπά. Αυτό πρέπει να το πει ο υπουργός όμως. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό γιατί το ακούω και πραγματικά γελάω. Φτιάχνεται ένας νόμος και προβλέπεται μια διαδικασία με το όπως ο νόμος λέει ότι πληρώνεται τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Και ο ίδιος, η ίδια υπόσταση νόμου είναι. Κάποιος δηλαδή στο μέλλον πρέπει να πάει να νομοθετήσει την ακύρωση του νόμου για να μην εντάσσεται στον προϋπολογισμό. Γι' αυτό όπως καταλαβαίνετε, αν και τα σχολεία είναι μονοετής, η χρηματοδότησή τους κτλ. Είναι αστείο λίγο αυτό και γι' αυτό συγγνώμη για τα κόρυφα. Εντάξει, είναι προκειμένο ενταγμένο στον προϋπολογισμό όπως είναι όλες οι πάγιες δαπάνες για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία, για τις δημόσιες δαπάνες, για τις προσφορές και το καθεξής. Άρα είναι νομίζω λίγο άσκοπο να το συζητάμε. Εκτός αν κάποιος πάει και το ξένο μοδετόπο νομοθετής, δεν ξέρω αν υπάρχει και ελληνική λέξη. Θα καταργήσει τον νόμο. Επειδή όμως και εδώ πρέπει να το πούμε, υπήρξε ευρύτερη συνένεση στην ψήφιση και των ενεργειακών κοινωνικών του νομοσχεδίου και των συγκεκριμένων τροπολογιών και ρυθμίσεων, δηλαδή του δικού τιμολογίου, το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, το ψήφισε και το Πασό, την κρατική συμπαράξη, το Ποτάμι, έτσι, το ψήφισαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν το ψήφισε η Ένωση Κεντρό, που δήλωσε παρόν, η Χρυσή Αυγή και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή το 85% των δυνάμεων του κοινοβουλίου το ψήφισε. Προς τι λοιπόν ότι είναι για ένα χρόνο. Δηλαδή τόσο πολύ.
τόσο πολύ, δηλαδή να έχουμε τους πολίτες μας στην ανησυχία, να μην ηρεμήσουν ποτέ οι άνθρωποι. Γιατί ξεσηκώνεται η Πελοπόννησος που το πήρε η Καστοριά και τα Γραβενά. Τι θέλετε επιτέλους να έχουμε στο δημόσιο διάλογο? Εμείς απαιτούμε, θέλουμε ενότητα, συνεργασία και όλοι μαζί να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις. Στην αρχική τοποθέτηση είναι για ένα χρόνο, στη δευτερολογία μέσα στην ομέλεια της Βουλής, μας σε 10 χρόνια θα δώσουμε στη Δυτική Μακεδονία 200 εκατομμύρια. Οξύμορο, φάσκουν ή κάτι φάσκουν. Γιατί το λέτε αυτό, πολιτική κάνουμε. Εμείς στη Δυτική Μακεδονία με τους πολίτες μας δεν κάνουμε πολιτική και το λέω πρώτα στον Υπουργό και το ξέρει. Διεκδικούμε τα δίκαιά μας, ερχόμαστε πάντα με προτάσεις τεκμηριωμένες και όπου έχουμε δίκιο το παλεύουμε μέχρι τέλους. Και όπου αδικούμαστε είμαστε απέναντι σε αυτές τις κατευθύνσεις. Και μέχρι σήμερα ό,τι διεκδικήσαμε τεκμηριωμένα το πήραμε. Κανείς δεν μας κάνει χάρη. Το ειδικό τιμολόγιο είναι το ελάχιστο που πήραμε ως περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Την περίοδο των παχιών αγελάδων, με μια πεθυντική Μακεδονία που έδωσε στην εθνική οικονομία μόνο από την ηλεκτροπαραγωγή και τους λιμνίτες 125 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορούν να μας πούν όλοι οι προηγούμενοι τα 60 χρόνια τι φέρανε ως ανταπόδοση στην περιοχή, σε πολιτικές, σε πόρους. Λοιπόν, εμείς φέρνουμε αυτό που μας αξίζει, χωρίς επαιτία και τεκμηρίωση. Όσοι θέλουν θα πάμε μαζί, όσοι δεν θέλουν θα μείνουν μόνοι τους. Και αυτό θέλω να κρατηθεί, κύριε Δήμαρχε, απόψε. Είμαστε μαζί στο δίκαιο, παλεύουμε τα ζητήματα. Η Καστοριά, νομίζω, και ο Δήμος και η Ενότητα έχει το τελευταίο διάστημα αποκαταστήσει και έχει διορθώσει πάρα πολλά λάθη του παρελθόντος. Είχαμε συνεδρίαση το σχέδιο νόμου για τους φορείς διαχείρισης περιβάλλοντος και λιμνών. Υπήρχε μια διευρυμένη άποψη να γίνει ένας μεγάλος φορέας που μας πηγαίναν στην Κεντρική Μακεδονία. Δώσαμε μάχη, όλοι τεκμηριωμένα και ο φορέας έγινε Δυτική Μακεδονία, παίρνει και το γράμμα στη Δυτική Μακεδονία που τον μισό μας πηγαίνα στην Ήπειρο και ο Μπούρινος από εδώ και η Λίμνος από εδώ και ο Βόρας από εδώ, ένα κομμάτι της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι γίνονται αυτά. Όσοι θέλουν να πορευτούν με όλους που χθες, είτε είναι στα δημόσια πράγματα και εκπροσωπούν τους πολίτες ή έχουν δημόσια παρέμβαση, επειδή πιστευόμαστε ότι οι Δυτικομακεδόνες θα μείνουν στη μοναξιά τους. Εμείς θα προχωρήσουμε και θα επιφέρουμε αποτελέσματα και θέλω ειλικρινά, κύριε Δήμαρχε, και συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού και βουλευτές, άπαντες όλους τους φορείς, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Το αέριο είναι πραγματικότητα, είναι γεγονός στη Δυτική Μακεδονία και στις αρχές του 19 θα σκάβονται οι δρόμοι και θα μπαίνουν τα πρώτα δίκαια. Σ' όσους δεν αρέσει, σ' όσους αρέσει, εδώ θα είμαστε και να ασκήσουμε και την κριτική και την λιγορία αν θα υπάρξει. Ευχαριστώ θερμά.